Περιφερειακή Σύμβουλη, κύριοι υποψήφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ήρθαμε εδώ απόψε κοντά σας, ο Δημήτρης Ολοτσάρης, που είναι δικός σας, και όλοι εμείς, για να κουβεντιάσουμε μαζί σας τα προβλήματα του τόπου, τα προβλήματά σας. Αυτά τα προβλήματα που, από ό,τι βλέπουμε όλοι και από ό,τι συμπεραίνουμε, έχουν παραμείνει άλυτα και όσο παραμένουν άλυτα, τόσο μεγαλώνουν, δυστυχώς. Ήρθαμε λοιπόν εδώ με ανοιχτά τα αυτιά, ανοιχτό το μυαλό, ανοιχτή την καρδιά, να κουβεντιάσουμε μαζί σας με ειλικρίνεια και να σας ακούσουμε τις προτάσεις σας, να ακούσετε κι εσείς τις δικές μας, να έχουμε μία ωραία, όμορφη, επικοδομητική κουβέντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε και είστε εδώ και να δώσω το λόγο κατευθείαν στον Δημήτρη τον Λοτσάρη. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία. Την σημερινή εκδήλωση τη φανταζόμουν λίγο διαφορετική και θα φροντίσουμε στην πορεία της κουβέντας να τη διαμορφώσουμε όσο πραγματικά θέλαμε να την κάνουμε, δηλαδή μία ανοιχτή συζήτηση. Θα μας δοθεί λοιπόν ο χρόνος μετά την αρχική μου τοποθέτηση να συζητήσουμε από κοινού για να κάνουμε ένα παραγωγικό διάλογο. Πριν ξεκινήσω αυτή την ομιλία, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του συνδυασμού μαζί για την Άνδρο που καταφέραμε και συγκροτήσαμε ένα ψηφοδέλτιο με ισχυρά ποιοτικά χαρακτηριστικά με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό λοιπόν που έχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι έχουν εντοπίσει το πρόβλημα που έχει το νησί και είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό. Είναι άνθρωποι που είναι της ελεύθερης οικονομίας κατά την πλειοψηφία τους, που αναγκαστήκαν μέσα από τη συνειδητοποίηση αυτού του προβλήματος να δημιουργήσουν χρόνο για να ασχοληθούν τεχνικά. Σε αυτόν τον συνδυασμό συμμετέχουν άνθρωποι νέοι και πρωτοεμφανιζόμενοι στα κοινά, συμμετέχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι έμπειροι, αλλά έχουν και ένα χαρακτηριστικό. Το 2014, σε μία διαφαινόμενη σίγουρη νίκη του Θεοδόση του Σουσούδη, μπροστά στην υπεράσπιση του έργου τους και των αξιών τους, δεν δίστασαν να είναι υποψήφοι με μικρές πιθανότητες νίκης. Για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει αυτός ο συνδυασμός, νομίζω ότι η πρώτη φορά συμβαίνει, είναι ότι όλοι πλήρωσαν το παράβολο για να συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές. Και το λέω και θα το λέω σε κάθε ομιλία μου. Αυτή είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι έχουν συνειδητοποιήσει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει ένας Λοτσάρης που θέλει να γίνει δήμαρχος. Υπάρχει μία ομάδα με επικεφαλή εμένα που θέλουμε να αλλάξουμε το νησί. Που θέλουμε να σπάσουμε το καλούπι της Ανδράνειας που κάποιοι μας έβαλαν. Το τελευταίο καιρό γίνομαι μάρτυρας συντονισμένων επιθέσεων από δύο δημοτικές παρατάξεις. Προκαλεί εντύπωση ότι ο Δήμαρχος, κ. Σουσούδης, στις δύο ομιλίες που είχε Σιμπατσί και Γαύριο, το μόνο που βρήκε να καταλογίσει πράγματα ήταν μόνο εμένα. Πραγματικά, 5 χρόνια θητεία, αφού είχε τόσα θέματα μαζί μου και εγώ, όπως λέει, του προϊόνιζα την καρέκλα, γιατί δεν βγήκε δημόσια να τα καταγγείλει. Άλλους κατήγγειλε και με άλλους τα βρίσκει. Προκαλώ τον κύριο Καπάκη να ξεκαθαρίσει τη θέση που έχει και την πλούσια. Αυτό το διθορούμενο που βγήκε από τη συνάντησή του στο Βατσί, ότι αν το ΣΤΕ αποφασίσει ότι είναι νόμιμη η χωροθέτηση στην πλούσια, δεν υπάρχουν περιθώρια άλλης επιλογής, θα ήθελα να το τονίσει ξεκάθαρα. Ποτέ δεν υπέδειξα θέση.
πήραν το πολιτικό κόστος και σπεταγμένα μέσα από τη διαδικασία ζήτησα απόφαση. Αυτό κάποιοι το παρεξήγησαν. Είπαν κάποιοι ότι στηρίζουν τον κύριο Σουσούδη. Αλλά την κρίσιμη ώρα της κάλπης, ο κύριος Σουσούδης νομίζω ότι το ξέχασε. Δεν το έκανα για τον κύριο Σουσούδη, δεν το έκανα για τον κύριο Καμπάκη. Το έκανα για το νησί μας. Η μη λύση δεν είναι λύση. Χωρίς αυτό το κλειστό κύκλωμα των 7.000 κατοίκων να μην μπορούν να διαχειριστούν τα απορρίμματά τους, δεν μπορεί να εξελιχθεί η οικονομία του νησιού. Πραγματικά, ο κύριος Σουσούδης, ποιος νομίζει ότι τον πριονίζει? Τον πριονίζει ο έπαρχος, μάλιστα. 270.000 ευρώ για τα σχολικά κτηρία. Συν 90.000 που περιμένουν τη μελέτη. Αυτό είναι το πριόνισμα. Η σοβαρή και υπεύθυνη στάση για το θέμα του κοιντή. Και αυτό είναι πριόνισμα. Το δημοτικό στάδιο της χώρας. Η μονοπρόσωπη τεχνική υπηρεσία του επαρχείου έφτιαξε και τη μελέτη. Έχουμε ήδη υπογράψει προγραμματική σύμβαση 60.000 ευρώ. Και αυτό πριόνισμα. Τα σφαγεία. Αναλάβαμε το πολιτικό κόστος με αφορμή ότι υπήρξε το προεδρικό διάταγμα του 2014 για την προσαρμογή και νόμιμη λειτουργία της αδειοδότησης σφαγείων μικρής δυναμικότητας. Εμείς πήραμε το πολιτικό κόστος. Θέλω εδώ να ευχαριστήσω την κυρία Μαμάη ως αντιδήμαρχο που πραγματικά δούλεψε σκληρά για το συγκεκριμένο στόχο. Ο κύριος Σουσούδης, όταν πήραμε την πιστοποίηση, έψαχνε να δει που είναι τα σφαγεία. Μία κουβέντα που έχει ανοίξει σε σχέση με το πριόνισμα, να καλωσορίσω και τον κύριο Βουραζέλη, το άκουσα και στην ομιλία του προχθές, ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν ενέταξε κανένα έργο στο ΕΣΠΑ αυτή την περίοδο. Είναι αλήθεια. Αλλά τι σημαίνει εντάσσω ένα έργο για να το χρηματοδοτήσω? Σημαίνει ότι το έχω μελετήσει, το έχω οριμάσει, το έχω αδειοδοτήσει και έχω αιτηθεί τη χρηματοδότηση. Κανένα έργο από το Δήμο Άμβρου δεν αιτήθη από το Δήμαρχο ώστε να το χρηματοδοτήσουμε. Και να σας ενημερώσω ότι η συγκεκριμένη Περιφερειακή Αρχή, γιατί εγώ έχω διτό ρόλο, δεν είμαι μόνο υποσύμβιος Δήμαρχος, μέχρι τις 31 Οκτώβου είμαι και έπαρχος, σε κανένα νησί του Νοτίου Αιγαίου δεν κατετέθη έτοιμα για χρηματοδότηση και δεν εκπληρώθηκε. 3,5 χρόνια στην περιοχή μας παλεύουμε να κάνουμε το αυτονόητο, να κάνουμε 3 παιδικές χαρές στον Πατσί, στο Γάβρο και στον Υποριό. Ακόμα δεν κατάφερα να τις ολοκληρώσει. Μία από τις αιτιολογίες μου είπε κάποια στιγμή, μα τι γίνεται Δήμαρχε με αυτό το έργο, είναι ότι δεν έχουμε προϋπολογισμό, άρα δεν έχουμε 300 ευρώ για να δημοσιοποιήσουμε, που είναι κομμάτι της διαδικασίας, το διαγωνισμό. Του λέω, ωραία, συνεννοήσουμε τις εφημερίδες, θα τα πληρώσουμε, θα έχει προϋπολογισμό. Το περίεργο είναι ότι ο κύριος Σουσούδης, χωρίς να έχει πλειοψηφία, κατάφερε να έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό το 2019 από τις 31 Δωδεκάτου. Σήμερα, και επιλέγω το Γαβρίο να κάνω αυτή τη σπουδαία ανακοίνωση, γιατί να μην νομίζω ότι είναι μόνο κριτική, να ξέρετε ότι η διοίκηση έχει συνέχεια. Και όταν λέω ότι πρέπει να οριμάζουμε έργα και να τα διεκδικούμε, θέλω να σας ανακοινώσω εδώ από το Γαβρίο ότι σήμερα με διαβιβαστικό σημερινή ημερομηνία έφυγε η μελέτη που εγκόνισε η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας του επαρχείου ύψους ενός 1.850.000 ευρώ για τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου και τον καθαρισμό και συντήρηση των ρεμάτων. Μία αρμοδιότητα που ήρθε σε εμάς μόλις το Σεπτέμβρη του 2018. Αυτό σημαίνει οριμάζω έργα.
Αυτή είναι η φρίκα που αφήνω φεύγοντας από το επαρχείο για τον επόμενο έπαρχο. Πραγματικά προκαλεί εντύπωση, ιδίως από την ημέρα που ανακοινώσαμε το συνδυασμό μας και πιθανόν η ποιότητα αυτού του ψηφοδελτίου να έχει θορυβήσει κάποιους, η συσπήρωση που έχει προκαλέσει σε ένα αρρωστημένο παλαιοκομματικό σύστημα που συντονισμένα χτυπάνε μόνο εμένα και την ομάδα. Θέλω από εδώ το Γαβρίο να ξεκαθαρίσω και να δεσμευτώ για δύο πράγματα. Πρώτον, όσο με χτυπάτε τόσο θα δυναμώνω. Και δεύτερον, δεν πρόκειται να κάνω βήμα πίσω σε όλο αυτό το σύστημα παραγωγισμού που προσπαθεί να επιβιώσει. Βρε παιδιά, αφού δεν τα βρήκατε πάνω στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου να μπορέσουμε να επιλύσουμε και δύο προβλήματα σοβαρά επί 5 χρόνια, γιατί τα βρίσκετε πάνω στην κάρτη. Και δεν κρατάνε και τα προσχήματα. Έχουμε υποψήφια με τον κύριο Καπάκη, η οποία συμμετέχει στη διοίκηση του κυρίου Σουσούδη. Καλό το Δήμαρχο Σουσούδη αύριο να ζητήσει την παρέτηση της κυρίας Λένας Πολίτου. Επίσης, τελευταία στιγμή μάθαμε και η υποψηφιότητα το Γαβρίο, η οποία πριν 1,5 μήνα δήλωνε ψήφο στον Καπάκη ή στον Σουσούδη. Ρωτώ δημόσια, ισχύει αυτό? Πόσο πολύ μας δουλεύετε? Για τα Σιλό. Πραγματικά έχει πέσει πολύ λάσπη στο πρόσωπό μου και σε συνεργάτη που συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο. Αναφέρομαι στον Γιάννη τον Ξανθό, ο οποίος είναι συμπέθερος με τον Γιάννη τον Βαλμά. Κύριοι, με τον Γιάννη τον Ξανθό, πέρα από τη φιλία χρόνων, είμαστε δύο από τους τρεις βασικούς συντελεστές του θαύματος του Μουστακίου που θα σας μιλήσω σε λίγο. Αφήστε τα υπονοούμενα. Η υπηρεσία του Δήμου, η υπηρεσία της πολεοδομίας του Δήμου χωροθέτησε τα Σιλό στο Γαβρίο με τη βεβαίωση που εξέδωσε. Ποτέ δεν αρνήθηκα καμία ενημέρωση. Πρώτος ο κύριος Ματζόρος, όταν μου ζήτησε την άδεια εγκατάσταση, σε 5 λεπτά τον είχα στείλει. Όταν ο κύριος Γιώργος Ντούσης μου ζήτησε τι γίνεται εκεί, κατέβασε την υπηρεσία και έκανε έλεγχο. Και επίσης, θα διανεμηθεί σήμερα χαρτί όπου είναι η απάντηση της υπηρεσίας για σε ποιο στάδιο χρειάζονται οι περιβαλλοντικοί όροι. Εγώ, κύριε, είμαι πολιτικός. Δεν είμαι υπηρεσιακός για να ξέρω όλα τα στάδια. Αυτό που κάνω είναι να ελέγχω. Και όταν ο υπάλληλός μας υπογράφει, εγώ το σέβομαι. Εγώ δεν παρεμβαίνω στη δουλειά των υπαλλήλων. Απλώς ελέγχω αν αυτή γίνεται σωστά. Επί της ουσίας, δεν έχω καν τη δυνατότητα να το κρίνω. Και αυτό είναι κάτι που έχει προκύψει από τη διοίκηση του Σουσούδη. Ποτέ η ανασφάλεια που έχει καλλιεργήσει σε όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους πραγματικά έχει οδηγήσει στην έλλειψη διοίκησης. Κάποτε τα φορτώσαν στην κυρία Ραφτάκη. Προχθές ήρθε και μας είπε ένα απλό χαρτί είναι. Η υπηρεσία το έκανε. Ο κύριος Σουσούδης επιθυμεί να κάνει πολιτική φορτώνοντας τους υπαλλήλους. Ποτέ στο επαρχείο με υπογραφή υπαλλήλου εγώ δεν έκανα πολιτική. Ποτέ δεν υπέγραψα για τα Σιλό, ποτέ δεν ψήφισα για τα Σιλό. Σε δύο μέρες υπάρχει εκδίκαση στο ΣΤΕ. Δηλώνω απερίφραστα ότι θα σεβαστούμε το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Σταματήστε πια τα υπονοούμενα για τον πρόσωπό μου. Με ξέρετε από μικρό παιδί. Λιμάνι Γαβρίου. Από τις πρώτες ενέργειες που θα κάνουμε όταν εκλεγούμε και αναλάβουμε τη Δημοτική Αρχή είναι η επικαιροποίηση της μελέτης της τρίτης φάσης που είναι δουλειά του Λιμενικού Ταμείου για τα λιμάνια ανήκουν στο Λιμενικό Ταμείο με μοναδικό ερώτημα πώς ο λιμενοβραχίωνας θα γίνει μόλος για να μπορέσει να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα στο λιμάνι.
Ιατρείο Γαβρίου, δρόμος Μισολιμιώνας, Ιατρείο Μπατσίου. Η απόδειξη πως με τι προχειρότητα ο κύριος Σουσούτης διοικεί. Δεν μπορεί καν να στηρίξει ούτε τους χορηγούς που πρόθυμα θέλουν να βοηθήσουν την τοπική κοινωνία. Δεν έκανε τα αυτονόητα. Το αυτονόητο ήταν να παραγγείλει σε ένα τεχνικό γραφείο μία μελέτη, να την επικαιροποιήσει η τεχνική υπηρεσία και να το επιβλέψει. Αυτό είναι το αυτονόητο. Εκθέτει ακόμα και τους χορηγούς. Και βέβαια, ποτέ δεν απολογήθηκε ή δεν μας παρουσίασε, γιατί δεν χρειάζεται να πω τη λέξη, είναι βαριά η λέξη απολογία, δεν μας παρουσίασε τα οικονομικά δεδομένα των συγκεκριμένων χορηγιών. Αυτό προκαλεί υποψίες. Προτεραιότητά μας είναι ο βιολογικός Γαβρίου Μπατσίου. Πραγματικά, αν είχε πραγματικό ενδιαφέρον ο κ. Σουσούδης, δεν θα έκανε 3,5 χρόνια για να υπογράψει νέα σύμβαση με τον μελετητή. Αυτό αποδεικνύει το πραγματικό του ενδιαφέρον. Όπως το πραγματικό του ενδιαφέρον για το Γαβρίο αποδεικνύεται ότι έπρεπε να έρθει να μιλήσει στον πολυχώρο του Δημοτικού Σχολείου για να αποκατασταθεί ο Βούρκος. Τα παιδιά σας όλο το χειμώνα δεν ξέραν πώς θα φτάσουν στο Δημοτικό Σχολείο, αλλά επειδή ήρθε να μας μιλήσει με τον παιδοφερόμενο κόσμο που φέρει μαζί του στο Γαβρίο, προχώρησε και στην αποκατάσταση του Βούρκου. Το κυκλοφοριακό είναι από τις λίγες περιπτώσεις που θα συμφωνήσω με τον κύριο Βασίλη Αδάμη, ξέρετε ότι είναι η αδυναμία του, ότι το Γαβρίο είναι το μεγαλύτερο πάρκινγκ του Αιγαίου. Εδώ υπάρχουν κάποια δεδομένα που πρέπει με μια κυκλοφοριακή μελέτη να καθοριστεί η λειτουργία του λιμένα και να δημιουργηθεί χώρος πάρκινγκ. Χωρίς αντιπρόταση δεν μπορεί να επιβληθεί η τάξη. Επίσης, είναι και θέμα νοοτροπίας. Όλους μας ενοχλεί, αλλά πρώτος εγώ βάζω το αμάξι μου στο Γαβρίο. Άρα είναι και θέμα νοοτροπίας. Δεσμευόμαστε και είναι ένας άνθρωπος κάπου εδώ, ο Νίκος ο Τερδήμας, που πραγματικά το έχει γονέσει και το έχει κυνηγήσει, για τη δημιουργία του κλειστού γυμναστηρίου στο Γαβρίο. Ίδρευση. Επιτέλους, ήρθε η ώρα, ο κάτω Άγιος Πέτρος, πιθανόν η πιο αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή του νησιού, να αποκτήσει δίκτυο ίδρυσης. Ως προς την ποσότητα, θα ξεκινήσουμε, όπως έχουν πει και σε άλλες ομιλίες, τη μελέτη του Βαγγέλη του Μησία σε σχέση με τις υδατοδεξαμενές, όπου είναι μικροί ταμιευτήρες 50.000 κυβικών περίπου, λειτουργούν με υπερχείληση, είναι περιβαλλοντικά σωστά έργα, και αντιμετωπίζει αυτό το μοντέλο ως προς την διαχείριση των επιφανειακών νερών την ιδιαιτερότητα που έχει το νησί μας σε σχέση με τις μεγάλες αποστάσεις και τους πολλούς οικισμούς. Να ξέρετε ότι και ένα φράγμα να έχει γίνει όπως κάποτε σχεδιαζόταν στην Κατάκυλο, το κόστος διανομής του νερού θα ήταν ασύμφορο. Αρκετά μιλήσαμε για το παρελθόν. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το μέλλον. Ο βασικός στόχος του Μαζί για την Άμβρο είναι ο άνθρωπος. Είμαστε ένας συνδυασμός που είμαστε αποφασισμένοι να συνδέσουμε και να συνεργαστούμε. Όχι όμως να κοροϊδέψουμε. Η συνεργασία στηρίζεται στην ειλικρίνεια. Κέντρο της πολιτικής μας είναι ο άνθρωπος. Είναι οι νέοι. Ακούω πολλούς να λένε πώς θα επιστρέψει ο κόσμος στο νησί. Πώς θα αυξήσουμε το μόνιμο πληθυσμό. Εγώ, επειδή είμαι λίγο πιο ρεαλιστής, θα ξεκινήσω με το πώς θα συγκρατήσουμε αυτούς που έχουμε. Και πώς θα δημιουργήσουμε δομές για να μπορέσουμε να το εξελίξουμε και να αυξήσουμε το μόνιμο πληθυσμό. Πρέπει να αναλύσουμε τις οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα της κρίσης. Ένα νέο ζευγάρι, και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν και οι δύο έχουν δουλειά, το οικογενειακό τους εισόδημα παίζει από 1.200 μέχρι 1.500. Η επιλογή να έρθει στην Άμβρο
είναι πιθανόν το ενίκιο όταν θα μετατρέψουν ένα εξοχικό σπίτι ή ένα πατρογονικό σε μόνιμη κατοικία. Ως Δήμος όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να του προσφέρουμε και την ποιότητα και τις δομές που θα ελαφρύνουν και το οικογενειακό πορτοφόλι. Γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Δεσμευόμαστε για ίδρυση παιδικού και βρεφικού σταθμού στο Γάβριο. Επίσης δεσμευόμαστε για την ενίσχυση και όχι για τον ανταγωνισμό, όπως έκανε ο κύριος Σουσούδης, όλων των υγιή δομών του νησιού και πιο συγκεκριμένα. Υπάρχει ένας μουσικός σύλλογος ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι δέσμευση ότι θα συνδράμουμε τον μουσικό σύλλογο να επεκτείνει τις δραστηριότητες του σε Γάβριο και σε Κόρσο. Είναι δέσμευση ότι θα αναλάβουμε τη μετακίνηση όλων των παιδιών που επιθυμούν να αθληθούν στο Στίβο ή στον Ναυτικό Όμιλο της χώρας του Κορδίου. Ο Δήμος πρέπει να συμβάλλει σε αυτά. Μία κινέζικη παροιμία, και αναφέρομαι ως προς την εκπαίδευση των νέων, λέει ότι αν βλέπεις ένα χρόνο μπροστά, φυτεύεις ρύζι. Αν βλέπεις 10 χρόνια μπροστά, φυτεύεις δέντρα. Εάν βλέπεις 50 χρόνια μπροστά, εκπαιδεύεις τους νέους. Αυτή η κοινωνία μπορεί να αλλάξει μόνο μέσω της εκπαίδευσης. Αυτό δημιουργεί και ποιότητα ζωής και καλύτερη κοινωνία. Αυτό προσπαθούσαμε να κάνουμε και μέσω του Μουστακίου. Επίσης υπάρχουν άλλες πιο παραγωγικές δομές που θέλουμε να βοηθήσουμε. Το CTM είναι μια εταιρεία επαγγελματιών, συμμετέχει και δική μας επιχείρηση, η οποία βάλανε χρήματα για να προωθήσουμε το νησί μας. Η αντίδραση του κυρίου Σουσούδη, όταν αυτό ιδρύθηκε 2,5 χρόνια μετά την ανάληψη της διοίκησής του, ήταν τότε να μπει στη διαδικασία και να εκπονήσει μελέτη για τουριστική προβολή. Πραγματικά, δομές όπως το CDN, η KINSEP, η Συνεταιρισμή Γενικών Γυναικών, η Πολιτιστική Σύλλογη, είναι δομές που πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη. Επίσης, ως προς την κοινωνική διάσταση, θα εντακοποιήσουμε τη βοήθεια στο σπίτι. Θα λειτουργήσει γραμμή κοινωνικής αλληλεγγύης και ήδη έχω πει σε όλους τους συνεργάτες μου να καταγράψουμε όλα τα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν σε χωριά για να μπορέσουμε να είμαστε δίπλα τους. Ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο βοηθάει και στην περιβαλλοντική ανάπτυξη αλλά και ανάδειξη του νησιού μας είναι το πρόγραμμα LIFE. Δεν θα πω ότι λειτουργεί σωστά, θα πω όμως ότι είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία και για να δοθεί πράσινη ταυτότητα στο νησί μας, είναι ευκαιρία και για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Όλα αυτά είναι θέμα πώς τα χειρίζεσαι. Θέλω να κάνω μια αναφορά σχέση με τη διοίκηση του Δήμου. Δεσμευόμαστε, επειδή ο δικός μας ο συνδυασμός αποτελείται κατά βάση από ιδιαίτερους επαγγελματίες, ότι θα έχουμε σταθερές συνεδριάσεις πρώτη και τρίτη Δευτέρα του μήνα. Όχι μόνο για να διευκολύνουμε τους συμβούλους, αλλά γιατί θέλουμε όλους εσάς δίπλα μας. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Το μοντέλο διοίκησης που θα ακολουθήσουμε είναι αυτό που ακολούθησα στο Μουστάκιο. Πλήρη διαφάνεια. Ο κύριος Δήμαρχος έχει ξεχάσει να μας κάνει απολογισμό. Έχει ξεχάσει να μας κάνει οικονομικό απολογισμό. Μόλις τον Απρίλιο του 2019 ενέκρινε τον ισολογισμό του 2015. Επίσης, live μεταδόσεις όλων των Δημοτικών Συμβουλίων. Θα πω και κάτι, γιατί και υπάρχουν και οι δομές που το ακούτε σε κάθε προεκλογική περίοδο, αλλά εγώ θα το κάνω πράξη. Θα γίνονται θεματικές συνεδριάσεις σε Γάβριο, Κόρθη, πέρα από τη χώρα. Θέλω να κάνω μία αναφορά για την πολιτική μας επιλογή να μην κατεβάσουμε τοπικά συμβούλια. Σας καλώ όλους να στηρίξετε όλα τα ανεξάρτητα σχήματα ή ακόμα και ανθρώπους που στο μυαλό του κυρίου Σουσούδη κατεβαίνουν μαζί του, γιατί αυτό δεν το περιγράφει ο νόμος, αρκεί να αξίζει. Εμπιστευτείτε αυτούς που πραγματικά
μπορούν την επόμενη μέρα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στο χωριό σας. Μία από τις σημαντικότερες δομές που θα κάνουμε είναι η δημιουργία γραφείου ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο Δήμο. Όχι μόνο για τα κονδύλια που θα διεκδικεί ο Δήμος, αλλά και για την ενίσχυση των επιχειρηματιών. Ένας άλλος μεγάλος στόχος, και δεσμευόμαστε ότι από τους πρώτους μήνες της διοίκησής μας θα προσλάβουμε ειδικό για να μας βοηθήσει στην οργάνωση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, είναι η κρουαζιέρα. Έχω βαρεθεί να ακούω ότι δεν υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσεις. Ο πρώτος προορισμός στην Ελλάδα, στην κρουαζιέρα που είναι η Σαντορίνη, δεν έχει λιμενικές εγκαταστάσεις ούτε καν για τα επιβατικά. Να ξέρετε ότι αυτό με μια σωστή οργάνωση και με την εναλλακτική πρόταση όχι μόνο των πολιτιστικών μνημείων που είναι σπουδαίων, αλλά και των θρησκευτικών προορισμών όπως τα μοναστήρια μας, μπορεί άμεσα να ξεκινήσει. Άλλη μια δομή που ο κ. Σουσούτης ανταγωνίστηκε, αλλά εμείς είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε, είναι το Φεστιβάλ Άμβουλ. Όπως επίσης και τα υπόλοιπα φεστιβάλ, χοροδιακό και χορευτικό. Εδώ στην περιοχή μας λειτουργεί ένας χορευτικός όμιλος, ο οποίος μόνο από τα μέλη που συμμετέχουν καταλαβαίνουμε πόσο σπουδαία δουλειά γίνεται. Το φεστιβάλ είναι κάτι που αφορά όλους. Ο Δήμος θα συμμετέχει και θα βοηθήσει τη δομή που ήδη υπάρχει. Δεν έχει ο Δήμος τα στελέχη για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα. Θα ακουμπήσουμε σε αυτούς που έχουν αποδείξει ότι πετυχημένα μπορούν να το κάνουν. Αλλά με κάποιες προϋποθέσεις. Η δική μας συμμετοχή, τη μόνη προϋποθέση που θα βάλει, είναι κάθε Παρασκευή τον Ιούλιο μία μεγάλη εκδήλωση. Τα χρήματα που θα ξοδέψει ο Δήμος για το φεστιβάλ θέλουμε να έχουν ανταπόδοση και να επιστρέψουν στην τοπική οικονομία. Θέλουμε αυτοί που θα έρθουν για αυτή τη σπουδαία παράσταση να δημιουργήσουμε τις συνθήκες επίσκεψης για ένα Σαββατοκύριακο στην Άμβρο. Η Άμβρος, και εγώ είχα τη δυνατότητα μέσα από τη θέση του επάρχου να το αντιληφθώ, είναι ένα πρικισμένο νησί σε πολιτιστικά μνημεία. Η λάθος προσέγγιση είναι ότι ποτέ δεν βρέθηκε ο συνθετικός κρίκος απέναντι ανάμεσα στον απλό λαό και στους αρχαιολόγους. Και τι εννοώ. Αναλάβαμε πρωτοβουλίες το 2017 και γεννήσαμε το ανοιχτό θέατρο Άμβρου, παρουσιάζοντας το Στρόφυλλα, την αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης. Όταν τελείωσε η εκδήλωση, τα περισσότερα άτομα μου είπαν, μα δεν ξέραμε ότι ήμουν τόσο σπουδαίο μνημείο. Κάναμε ακριβώς το ίδιο με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο στο Κόρφη. Και απλοί άνθρωποι, μόνιμοι κάτοικοι της πίσω μεριάς, φύγανε ενθουσιασμένοι για το μνημείο που είχαν. Θέλουμε να πουλήσουμε τα μνημεία ως πολιτιστικός προορισμός, χωρίς να τα γνωρίζουμε και χωρίς να φταίμε, γιατί ποτέ κανένας δεν μας τα ανέδειξε. Άρα δράσεις πάνω σε αυτό θα γίνονται όλους τους σημερινούς μήνες. Μία σπουδαία δουλειά, την οποία προσπαθήσαμε και βοηθήσαμε ως περιφέρεια και δεσμευόμαστε ότι θα το κάνουμε και σαν Δήμος, είναι η δουλειά που έχει γίνει στο Άμβρος Ρουτς για την ανάπτυξη των μονοπατιών. Αν δεν μπορέσουμε να επενδύσουμε σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο περιπατικός, όπως ο θρησκευτικός, όπως ο γαστρονομικός, δεν θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε τη σεζόν κρατώντας τη δεδομένη ποιότητα που έχει το νησί μας. Για να μπορέσουμε να πουλήσουμε και να φέρουμε χρήμα στο νησί και να παραμείνει ο παραγόμενος πλούτος στο νησί, πρέπει πρώτα εμείς να το πιστέψουμε. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει αναδειχθεί όχι μόνο από τους μόνιμους κατοίκους, αλλά ιδίως από τους επισκέπτες, είναι το θέμα των συγκοινωνιών. Να ξέρετε, επειδή είναι μεγάλες οι αποστάσεις και όλοι έχουμε ένα ιδιωτικό γεωταχύ, δεν μπορούμε εύκολα να το αντιληφθούμε. Έχουμε έρθει ήδη σε συνεννόηση με το ΚΤΕΛ και ήδη εδώ στο ΓΑΒ έχουμε γίνει μάρτυρες το πόσο αποτελεσματικά είναι τα μικρά δρομολόγια που γίνονται ανάμεσα σε ΓΑΒ και Πέτρο Βατζίτη κατά τους ελληνικούς μήνες. Αυτό, για να μπορεί να είναι βιώσιμο,
πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο, να μπούμε και στη θέση του επιχειρηματία. Το νησί είναι μεγάλο, έχει μεγάλες αποστάσεις και για να μπορεί να είναι κερδοφόρο ένα δρομολόγιο, πρέπει όλοι μαζί να το στηρίξουμε και όπως λέω, πρωτίστως να το στηρίξουν οι ρεσεψιόν των καταλήμματων. Όλα αυτά θα αναλάβουμε εμείς να το συντονίσουμε. Πρωτογενής τομέας. Το μυστικό στον πρωτογενή τομέα είναι να μην κάνουμε το λάθος που έγινε τη δεκαετία του 1980, όπου μπήκαμε στη διαδικασία να παράγουμε χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει τη ζήτηση. Δεσμευόμαστε ότι από τους πρώτους μήνες θα δημιουργήσουμε το σήμα ποιότητας που θα πιστοποιεί τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις οι μεν που παράγουν και οι δε που πουλούν τοπικά προϊόντα. Το μυστικό είναι ποιοτικά προϊόντα και ράφι για να το βρουν οι επισκέπτες. Όλοι μας, όταν επισκεπτόμαστε κάποιον προορισμό, έχουμε αυτή την ανάγκη να δοκιμάσουμε κάτι τόπιο. Και δόξα σε Θεώ, η Άνδρος έχει και την ευλογία, είναι από τα λίγα νησιά στο Νότιο Αιγαίο, βλέποντας τις στατιστικές, να έχει και αρκετό νέο κόσμο που να ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Χιτή και ανακύκλωση. Η πολιτική του Δήμου Άνδρου πραγματικά μας προσβάλλει. Εμείς δεν επιλέξαμε στη μανία να πριονίζουμε το Δήμαρχο όπως μας κατηγορεί και να κάνουμε αυτά που αυτός έκανε. Κανένα σκάει 6 μήνες του καίει κομματέρι δεν φέρανε. Αλλά έχουμε δεσμευτεί ότι ο δεματοποιητής θα φύγει από τη Σταυροπέδα με όποιο πολιτικό κόστος στον πρώτο χρόνο της θητείας μας. Όσο κουκουλώνουμε το πρόβλημα, ποτέ δεν θα το λύσουμε. Αναλώθηκε ο Δήμαρχος στο αγαπημένο του σπορ. Απευθείας ανάθεση. Αλλά έφτασε το 2017 την απευθείας ανάθεση για την ανακύκλωση, ακούστε, να την κάνει 18 Αυγούστου και ενώ είχε περάσει η σεζόν. Και την έκανε σε έναν άνθρωπο, τον κύριο Ρέτσο, ο οποίος δεν είχε κάνει τις αδειοδοτήσεις για να μπορέσει να παραδώσει την ανακυκλώση. Αποτέλεσμα, τα μισά τα κάψαμε έξω από τις αποθήκες στο παπαδάκι και τα άλλα τα φουντάραμε στο γνωστό σημείο. Να ξέρετε, στο πρόσφατο σεμινάριο που κάναμε με τον Γεράσιμο τον Λιμπεράτο για την ανακύκλωση, πέρα από το πρώτο στάδιο που είναι η διαχείριση των βιοαποβλήτων, των οργανικών, ώστε να μην καταστρέφουν και τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα, μας ανέφερε ότι σε μια έρευνα που έγινε στην Ιταλία, το πρώτο πράγμα που εξετάζει κάποιος που κάνει ανακύκλωση δεν είναι αυτό που θα πιστεύαμε όλοι, δηλαδή η ανταποδοτικότητα, δηλαδή το χρήμα. Είναι η αγωνία τους, αυτά που ανακυκλώνουν, να φτάσουν στα κβάη, να φτάσουν στον προορισμό τους. Φανταστείτε λοιπόν εμείς να μιλάμε ότι πρέπει από τα σχολεία να ξεκινήσει και να έρχεται το απορριμματοφόρο των σκουπιδιών και να ρίχνουμε μέσα τα ανακυκλώσιμα. Τόσο πολύ πίστευε και στο χιτή και στην ανακύκλωση ο κύριος Σούδης. Υγεία. Δέσμευση ότι ή στο Γάβριο ή στο Πατζή θα λειτουργήσει πολυδύναμο ιατρείο. Με αφορμή τις τεράστιες αποστάσεις του νησιού υπάρχει ένας παράγοντας που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Είναι ο κρίσιμος χρόνος σε ένα καρδιακό, σε ένα τροχαίο. Είναι απαράδεκτο, λες και είμαστε άλλης περιοχής και άλλης δυναμικότητας κάτοικη, να πρέπει να φύγει ο άλλος από το Μαυροτάνταλο να διανύσει 60 χιλιόμετρα για να διαπιστωθεί η κρισιμότητα της κατάστασής του. Το πιο πιθανό είναι να έχουμε χάσει τον άνθρωπο. Επίσης, όλοι έχουμε δικαίωμα στη δημόσια υγεία σε 24ωρη βάση. Δυστυχώς, ο γιατρός δήμαρχος δεν τα κατάφερε ούτε εκεί καλά. Ακτοπλοεία. Θέλω να ευχαριστήσω και τις τρεις ακτοπλοϊκές εταιρείες που εξυπηρετούν το νησί. Με τις επιλογές τους, πραγματικά, βγάλαν το νησί από την γεωγραφική απομόνωση. Και να ξέρετε, επειδή δέχουμε και συγκεκριμένες επιθέσεις τον τελευταίο καιρό, η πιο ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις στο νησί μας
πια δεν είναι τα πλοία που έρχονται από την Ραφίδα. Είναι τα πλοία που έρχονται από τα υπόλοιπα νησιά. Το τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Οι διεθνείς προορισμοί είναι τα νησιά μας και ένας τουρίστας σχεδιάζει τις αποδράσεις με ακτινωτό τρόπο σε γειτονικά νησιά. Αν παρατηρήσετε το περσινό και το προπρόσινο καλοκαίρι, περισσότερος κόσμος έβγαινε από τα πλοία που έρχονταν από την Τίνο, από την Κρήτη, από τη Σαντορίνη, από την Άξο, παρά από τη Ραφίνα. Πρέπει να παρατηρήσουμε και να αναλύσουμε πώς εξελίσσεται το τουριστικό προϊόν. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιωτάκη, τον κύριο Ηλιόπουλο και τους αδελφούς Στεφάνου για όλα αυτά που κάνουν για το νησί μας. Θα ήθελα όμως να ξεκαθαρίσω και κάτι άλλο. Και αυτό είναι η πολιτική που ακολούθησα ως έπαρχος και δεσμεύομαι και ως δήμαρχος. Για μας προτεραιότητα έχουν οι εταιρείες που μας στηρίζουν 12 μήνες το χρόνο. Δεν αποκλείουμε κανένα. Αλλά ήρθε η ώρα να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Για μας το καράβι είναι η γέφυρα, είναι η συνθήκη που θα μας οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη. Και να ξέρετε ότι η Άνδρος έχει την πολυτέλεια να έχει πρωινό και απογευματινό δρομολόγιο με την Αθήνα. Και αυτό πρέπει να το στηρίξουμε. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στο σπουδαιότερο θεωρώ εγχείρημα που έκανα ως έπαρχος. Και αναφέρομαι στο Μουστάκιο Κληροδότημα. Ανασυγκροτήσαμε το Μουστάκιο Κληροδότημα. Το αναλάβαμε από τον Οκτώβριο του 2014. Το πρώτο που κάναμε είναι να τον οικοκυρεύσουμε και να δημιουργήσουμε ταμείο. Ήρθαμε σε συμφωνία με την εταιρεία Veneti και νοικιάσαμε το πρώην Jackson, ένα σπουδαίο ακίνητο που έχει το κληροδότημα στο Κολωνάκι, με ένα ενίκιο 15.000 ευρώ το μήνα. Αλλά το σπουδαιότερο σημείο της συγκεκριμένης συμφωνίας είναι πρώτον η ημερομηνία που έγινε 6 Οκτώβρου του 2015 μέσα σε Capital Control και σε μια χώρα που δεν ξέρει αν μείνει ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, ότι με μοναδική υποχρέωση του Μουστακίου την 20ετή μίσθωση ανέλαβε η εταιρεία Venetis να γκρεμίσει και να κτίσει ένα καινούριο κτίριο από την αρχή αξίας 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το Μουστάκιο μέσα από αυτά μπόρεσε να γλιτώσει τα πρόστιμα και τις ανεγκαστικές παρεμβάσεις που έπρεπε να κάνει για τις αυθαιρεσίες που υπήρχαν στο κτίριο. Επίσης, αυτό που εσείς περιμένετε από τον κύριο Σουσούδη εδώ και 3,5 χρόνια, εμείς στην πίσω μεριά το κάναμε πράξη. 3 πιστοποιημένες παιδικές χαρές, οι πρώτες πιστοποιημένες παιδικές χαρές στο νησί μας, σε Ιπάτια, Μουστάκιο και Αηδόνια. Παραλάβαμε και αποπληρώσαμε το κτίριο του Πανεπιστημίου. Ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις με το Κολέγιο των Αθηνών, συγγνώμη, με το Αμερικάνικο Κολέγιο, για πιθανή ενοικίαση του χώρου και την διενέργεια μεταπτυχιακών στην πίσω μεριά. Θα έχουμε απάντηση στα μέσα του καλοκαιριού. Ήδη έχουμε στείλει την εκτίμηση από δημόσιο εκτιμητή για το ύψος του ενοικίου. Αυτό είναι μια σπουδαία προσπάθεια που θα αποφέρει στο Κόρθι πάνω από 100 ανθρώπους οι οποίοι θα μένουν 4 με 6 μήνες στην περιοχή. Χωρίς να θέλω να σχολιάσω το κυβερνητικό έργο του κυρίου Καπάκη, θα ήθελα να σας πω ότι εμείς, με αφορμή τα τραγικά γεγονότα της 23ης Ιουλίου, στο Μουστάκιο αντιδράσαμε έμπρακτα. Αγοράσαμε ένα πυροσβεστικό όχημα και το δωρήσαμε στους εθελοντές, οι οποίοι είναι άξιοι συγχαρητηρίων
για ό,τι προσφέρουν. Ξέρετε, σε αυτό το νησί πρέπει τελικά να αρχίσουμε να μιλάμε και για την πρόληψη. Επίσης, με αφορμή κάτι που μου είχε πει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τζανίρας, ότι βαρέθηκε να βλέπει λευκά φέρετρα, μέσω του Μουστακίου διοργανώσαμε με τη συνεργασία του Πάνου Μιλωνά, του Ιδρύματος Πάνου Μιλωνά, ενημέρωση και πιστοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα οδικής ασφάλειας. Όλοι οι μαθητές της Άνδρου εκπαιδεύτηκαν στην οδική ασφάλεια και ιδίως τα παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου και του Λυκείου που επισκέφθηκαν τον χώρο του Μουστακίου και βιωματικά μπήκαν σε αυτοκίνητο που είχε έρθει και ζήσαν την εμπειρία και τη χρησιμότητα της ζώνης ασφαλείας. Κλείνοντας το Μουστάκιο θα ήθελα να σας πω ότι έχει γίνει πολλή δουλειά νοικοκυρέματος η οποία δεν φαίνεται, η οποία δεν φέρνει ψήφους, αλλά είναι πραγματική. Θα σας πω κάποια νούμερα. Μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα η συγκεκριμένη διαχειριστική αρχή πλήρωσε 580.000 ευρώ σε δάνεια, 150.000 ευρώ σε υποτροφίες και 950.000 ευρώ σε έμφυα και φόρους. Αυτά ξέρετε μπορεί να μην φαίνονται, αλλά με αυτά ουσιαστικά εξασφαλίζουμε την βιωσιμότητα του χρηματοδοτήματος και αποτρέψαμε και την πιθανότητα το Υπουργείο Οικονομικών να το πάρει. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας καλέσω η επιλογή στις επόμενες εκλογές να είναι το Μαζί για την Άνδρο. Και να είναι το Μαζί για την Άνδρο, γιατί πραγματικά αυτή η ομάδα με ανιδιοτέλεια, με πολύ μεράκι και πολύ αγωνία συγκροτήθηκε. Συγκροτήθηκε από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μετέχει στα πολιτικά. Δεν δηλώνουμε πολιτικοί, δηλώνουμε ανδριώτες. Και επίσης πρέπει η Δρούσα να αντιληφθεί το πόσο ρηγμένη ήταν σε αυτή την θητεία. Οι προκλήσεις συνεχίζονται. Η περίοδος από εδώ και πέρα θα είναι ύποπτη. Θα ακούσετε πολλά. Εσείς θα κρατήσετε την άποψη που έχετε σχηματίσει για όλους εμάς όλα αυτά τα χρόνια που μας ξέρετε από μικρά παιδιά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας και να ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη όλο τον συνδυασμό μου. Και θα ήθελα σε αυτή τη φάση να σας ανακοινώσω ποιος είναι ο συνδυασμός. Από τη Δημοτική Ενότητα Άνδρου, Βενετίκη Μαρία, Δαλέζιος Αντώνιος, Δούκισσα Κυρτάντα Ελένη, Καπετάν Θεολόγου Ευστρατεία, Κουλούρη Αγγελική, Ματαπές Γιώργος, Μαμάης Δημήτρης, Μαριέτη Ειρήνη, Ξανθός Ιωάννης, Πανταζή Ειρήνη, Σπέρδος Κωνσταντίνος, Στρατής Λεωνίδας, Τζόρτζης Κωνσταντίνος και Φακής Δημήτρης. Δημοτική Ενότητα Κορδίου, Γιζδάκης Αντώνιος, Κορκοδίλου Μαργαρίτα, Μπακέλας Ιωάννης, Σταραβάνου Ιωάννα, Τινιακός Δημήτρης και Φράγκου Άννα. Δημοτική Ενότητα Ιδρούσας, Βολή Καστηλιανός, Τρέτα Εκατερίνη, Καραπεζίνης Νικόλαος, Καριοφίλη Άννα Στυλιανή, Κατσίκη Γιάννος, Κολίτσα Δημήτρης, Μακρύ Αθηνά, Μουστάκας Νικόλαος, Μυθικότσια Αναστασία, Κούντα Σπυρίδων, Κουντασάκη Σοφία και η πιο συγκινητική παρουσία,
ο άνθρωπος που τα δίνει όλα ακόμα και με τις μπατερίτσες. Τρίμπαλης Βασίλης. Σας ευχαριστώ όλους πολύ για την παρουσία σας. Να διευκρινίσω δύο πράγματα. Πρώτον, τον είπα. Τον είπανε. Θα τον βρει στο ψηφοδέλτιο εσύ. Να διευκρινίσω ότι η κεντρική μας ομιλία στο Γαύριο θα γίνει την Παρασκευή 24 Μαΐου σε αυτόν εδώ το χώρο και επίσης να διευκρινίσω ως προς τη σταυροδοσία έχετε δικαίωμα να βάλετε 3 σταυρούς στην Ιδρούσα και ένα σταυρό σε χώρα ή κόρθη. Επίσης θα ήθελα να διευκρινίσω επειδή πολλά ακούγονται για συνδιαλλαγές πρώτη και δεύτερη Κυριακή ότι η κρίσιμη Κυριακή είναι η πρώτη. Οι έδρες βγαίνουν από την πρώτη. Όλα αυτά που φαντάζεστε ότι μπορεί να παίζονται, στείνονται για την πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Συμπατή βεβαίως. Πάρτε ρε βάση πάρτε. Συμπατή βεβαίως και εμείς είπαμε στην πατή. Ναι μας. Είναι πάρα πολλά. Θα επικεντρωθώ σε 3 θέματα. Είπες πολύ σωστά ότι στο Μουστάκιο βάλατε μια τάξη και καλά κάνατε και συγχαρητήρια. Λίγοι από εμάς εδώ στο Γάβιο ξέρουν τι ακριβώς είναι το Μουστάκιο και πόσα χρήματα διαχειρίζεται και τι ακριβώς πρόκειται. Εδώ έχουμε ένα δημοτικό κατάστημα στο οποίο ο Δήμαρχος πριν 4 χρόνια, ο κ. Σουσούδης, δεσμεύτηκε ότι θα καταφέρει να εισπράξει αυτά που οφείλονται στο Δήμο. Γιατί κατηγόρησε τους προηγούμενους ότι δεν εισπράξανε ούτε μία δραχμή. Σε πληροφορώ, Δημήτρη, ότι πληρώνουμε τώρα το νερό του 14. Έχουν περάσει 5 χρόνια και δεν έχουν εισπράξει στο Δήμο μία δραχμή. Ένα δεύτερο θέμα που ήθελα να συζητήσουμε είναι τον τρόπο λειτουργίας του δημοτικού καταστήματος. Πολλοί υπάλληλοι εδώ δεν ξέρουν γιατί πληρώνονται. Πολλοί υπαλλήλοι, αν το ζητήσει ένα δελτίο δραστηριότητα τι έχουν κάνει τη βδομάδα που πέρασε, θα είναι μηδέν. Και κάποιοι άλλοι δουλεύουν πραγματικά και αξίζουν τα λεφτά που παίρνουν. Ένα τρίτο θέμα είναι το λιμενικό ταμείο. Το λιμάνι μας είναι πλήρως εγκατελειμμένο. Ένα λιμάνι στο οποίο έχουν πέσει οι πυλώνες και οι προβολείς, ένα χρόνο κάτω τους έχουν δέσει με σκοινιά και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Αυτά τα 3 θέματα, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, αλλά θα ήθελα να τα σχολιάσεις. Ωραία. Σε σχέση με τους λογαριασμούς, είναι ένα θέμα που πρέπει να τακτοποιηθεί και πιθανολογώ ότι θα εκμεταλλευτούμε μια πιθανή ρύθμιση που μπορεί να βγει για οφειλές στο Δήμο για να έχουμε μια αφετηρία. Είναι σημαντικό και για εμάς που θέλουμε να κάνουμε πράγματα, και γι' αυτό είπα για το Μουστάκιο. Τι κάναμε στο Μουστάκιο? Πρώτα δημιουργήσαμε ταμείο και ύστερα κάναμε έργο. Άρα είναι δεδομένο ότι θα βρούμε έναν τρόπο να τα εισπράξουμε για να μπορούμε να κάνουμε και αποτέλεσμα. Σε σχέση με την διοίκηση και τους υπαλλήλους που πολύ σωστά είπατε, θα σας πω εγώ τι εφάρμοσα στο επαρχείο. Ξέρετε πολύ καλά ότι στο δημόσιο οι δυνατότητες είναι περιορισμένες. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι όταν οι υπάλληλοι νιώσουν ένα αίσθημα δικαιοσύνης, να ξέρετε ότι μπαίνουν πολύ εύκολα σε ένα μοτίβο δουλειάς. Αυτό που κάνω στο επαρχείο είναι το εξής. Βάλαμε κάρτα ως προς την προσέλευση, βάλαμε υπεύθυνο που να λειτουργεί την κάρτα, αλλά αφήσαμε ελεύθερο ωράριο ως πραγματικά δουλεύανε. Δηλαδή η κτηνιατρική υπηρεσία, αυτό που ζήτησα είναι ότι όταν έχετε ένα τηλέφωνο για ένα ζώο ή για μια γελάδα, δεν με ενδιαφέρει αν είναι 10 ή 11 ή 12, αρκεί να πάτε. Δεν με ενδιαφέρει και να είστε από τις 7 μέχρι τις 3. Με ενδιαφέρει να λειτουργεί τις ώρες που το κοινό έρχεται και από εκεί και πέρα να είναι λειτουργικό. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι τους ειδικούντες όλοι κρίνονται από το αποτέλεσμα. Και εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν να προσφέρουν. Είναι πώς θα τους προσεγγίσεις και με ποιο σύστημα δικαιοσύνης. Πιστέψτε με και από τις επιχειρήσεις μου έχω μάθει να διοικώ κόσμο. Και το άλλο ερώτημα ήταν για το λιμενικό ταμείο. Θα σας πω κάτι. Επειδή είπα ότι η διοίκηση έχει συνέχεια και το πιστεύω, ανεξαρτήτως αν συμφωνώ ή διαφωνώ, έχει δρομολογηθεί ο διαχωρισμός. Από τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή αυτό χρησιμοποιείται ως δικαιολογία. Ο κύριος Σουσούδης κρίνεται για τα άτομα που επέλεξε να απαρτίζουν την ομάδα της Άνδρου, την πλειοψηφική ομάδα της Άνδρου.
για να μας εκπροσωπήσουν. Εκεί νομίζω ότι δεν τα κατάφερε καλά. Είναι σημαντικό λοιπόν, αυτό να αποτελείται από ανθρώπους που ζουν το λιμάνι, καπεταναίους ή πράκτορες, που ζουν από αυτό, που δουλεύουν, και σίγουρα να έχουν μια νομική και τεχνοκρατική γνώση. Άρα μιλάμε για δύο μέλη τα οποία το ένα θα έχει τεχνοκρατική υποστήριξη, το άλλο θα έχει νομική, και τρεις που θα είναι άνθρωποι που θα σχετίζονται με το λιμάνι. Ο Κώστας ο Τζόρτζης θα είναι ένας από αυτούς. Κάτι άλλο που θέλετε να ρωτήσετε? Ναι, ο κύριος Παντός. Να πω μια πρόταση προσωπική για το λιμάνι, μπορεί να μην είναι και εφαρμόσιμη, αλλά δεν ξέρω αν να εξετάσετε. Μήπως θα έπρεπε μερικά από τα πλοία που φέρνουν τα δρανή υλικά και τα καύσιμα να πηγαίνουν και στο λιμάνι της χώρας? Θα σας πω. Το 2015 τον Νοέμβριο έγινε μια σπουδαία συνάντηση για το χωροταξικό. Εκεί ήρθαν πολλοί, προτάσεις στείλαν λίγοι. Στις προτάσεις που καταθέσαμε ήταν και η δημιουργία ενός εμπορικού λιμανιού στη Σταυροπέδα για ανδρανή και επικίνδυνα. Το να πάρεις, το να δρομολογείς, καταρχήν και στο λιμάνι της χώρας, δεν ξέρω αυτή την περίοδο, παλιότερα, ξεφορτώναν ανδρανή. Το θέμα δεν είναι να καλλιεργήσουμε την όξυση εμείς και οι άλλοι, το θέμα είναι να βρούμε λύσεις. Σε σχέση με το χωροταξικό, μια και το έφερε η συζήτηση, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Μέσα από αυτή τη σπουδαία δουλειά, και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πολυκράτη Στυλιανό και τον κύριο Μανάλη Χρήστο, οι οποίοι ήταν οι μόνοι που ανταποκριθήκαν και φέραν προτάσεις, όπως επίσης και την Ευλαλία την Κερετζή, που δουλέψαμε πολλές ώρες το 2015 για να στείλει πρώτη φορά η Άνδρος προτάσεις στη μελέτη του χωροταξικού για την περιφέρεια. Στη συνάντηση που είχαμε τον Γιώργο Τζεγκούρα, τον χωροτάκτη, με ενημέρωσε ότι στις προτάσεις που έχουν αποσταλεί για να προχωρήσει και να γίνει ΦΕΚ αυτό το χωροταξικό, έχει σημειωθεί μια σπουδαία αλλαγή. Η αδικία που κρατούσε την Άνδρο πίσω, η άρση του χαρακτηρισμού ως κορεσμένη τουριστικά για το νησί μας. Αυτό, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι, είναι ο λόγος που δεν μπορούσαν να γίνουν ξενοδοχειακές μονάδες στο νησί. Επίσης, μία από τις άλλες σπουδαίες αναπτυξιακές προτάσεις που μου κάνει είναι τη δυνατότητα δημιουργίας πρότυπων οικισμών. Δηλαδή, αυτό που λέμε, να αγοράσουν μια έκταση 200-300 στρεμμάτων και εκεί να γίνει ένας πρότυπος οικισμός με τους βιολογικούς, με τους δρόμους, με όλα αυτά. Αυτά είναι σημαντικά για την ανάπτυξη και είναι και αποτρεπτικά για αυτό που ζει το Γαύριο. Αν είχαμε καθορίσει περιοχές οι οποίες επιτρεπόταν η βιομηχανική χρήση και οι επιχειρηματίες θα ξέραν που θα κάνουν τις επιχειρήσεις τους και αυτά τα τράβερα που έχουν τώρα δεν. Δεν υπάρχουν τέτοιες. Άρα και αυθαίρετο είναι που έγινε το ψηλό εδώ στο Γάβριο. Είναι αυθαίρετο. Αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Γιατί δεν όταν δεν υπάρχει χωροταξικό, μπορεί όταν δεν συντράφουν κάποιες προϋποθέσεις να επιτρέπει. Γιατί έγινε στο Γάβριο και δεν έγινε στη χώρα? Γιατί, για ποιο λόγο? Εντάξει, θα σας πω το εξής. Ένα άλλο που καλλιέργησε με αφορμή την παρατήρηση αυτό και καταλαβαίνω την αγανάκτηση του Γιώργου είναι ότι ο κύριος Σουσούδης στην προσπάθειά του να επιβιώσει πολιτικά εφάρμοσε τη σίγουρη μέθοδο του Διέρη και βασίλευε. Δηλαδή, η Άνδρος αντιμετωπίστηκε ως ένα σύμπλεγμα νησιών του Γαβρίου, του Μπατζίου, του Κορθίου και της χώρας. Και αυτή η διαίρεση, εγώ θα σας πω κάτι, παρόλο που με ξέρετε, παρόλο που από πολλούς ακούω, άντε να βγάλουμε και ένα δήμαρχο από εδώ, θέλω να σας δηλώσω ότι αυτή η ομάδα συγκροτήθηκε για να βγάλει δήμαρχο για όλο το νησί. Και όχι ούτε για τη χώρα, ούτε για το Κόρθιο, ούτε για την Ήδρουσα. Για όλο το νησί. Κάποιος άλλος θέλει να ρωτήσει κάτι? Ευχαριστούμε πολύ.